Ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με θαλάσσιο σπορ για να δούμε τι έγινε στο Spetses Classic Yacht Regatta 2015. Με αυτό το βίντεο θα σας αφήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, κανονικά γκολ χωρίς σύνορα, στη 1 η ώρα. Ακολουθούν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Τζούνος. Ο μαραθώνιος ενημέρωσης των Sky συνεχίζεται. Από εμάς, γεια σας. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Καλύτερος αγώνας κλασικών σκαφών στην Ελλάδα διοργανώθηκε και φέτος από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος με ρεκόρ συμμετοχών και θεαματικές στις δύο δρομίες στον Μπογάζι των Σπετσών. Στον τριήμερο ιστιοπλοϊκό αγώνα συμμετείχαν 75 σκάφη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς διαγωνίστηκαν τρεις κατηγορίες σκαφών: κλασικά σκάφη, καΐκια και λατίνια, με τα κλασικά να υπερτερούν σε αριθμό συμμετοχών για πρώτη φορά στην ιστορία του αγώνα. Εκπληκτικά κλασικά σκάφη ταξίδευσαν από όλες τις μεριές της Ελλάδας, όπως Κέρκυρα, Σύρο, Κρήτη, Πάρο, αλλά και από το εξωτερικό, όπως Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο. Μεταξύ αυτών, η επιβλητική ΕΑΛΟ, το σκάφος του ιδρυτή του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, Αντώνη Μπενάκη, που συμμετείχε για πρώτη φορά στη διοργάνωση, με κυβερνήτη τον Στέφανο Χαντακά, καθώς και η Σαββάνα, με κυβερνήτη τον Νικόλα Ολικιαρδόπουλο, που ήρθε από τη Μεγάλη Βρετανία για να υπερασπιστεί τον τίτλο της από την περσινή παρθενική της χρονιά στη διοργάνωση. Είναι ο πέμπτος χρόνος όπου λαμβάνει χώρα αυτός ο αγώνας, ο οποίος ονομάζεται η Ρεγκάτα των κλασικών και παραδοσιακών σκαφών. Είναι πράγματι ένας αγώνας πρωτότυπος σε ένα θαυμάσια γεωγραφικά μέρος, ένα μέρος πολύ χαρακτηριστικό ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην νήσι των Σπετσών, και έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος από σκάφη από ό,τι πέρυσι, υπερβαίνουν τα 70. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να δοθούν τα κύπελα σε αυτούς οι οποίοι επρότευσαν, ούτως ώστε ο κόπος όλων, η ικανότητα κτλ. Να ικανοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι τυχεροί θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες από τη στεριά, μοναδικό στοιχείο, καθώς μόνο το στενό των Σπετσών προσφέρει έναν ιδανικό στίβο τόσο κοντά στην ξηρά. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε στον αγώνα κλασικών σκαφών των Σπετσών. Μετά από τόσα χρόνια που γίνεται, είχαμε και εμείς όνειρο να βρεθούμε εδώ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς αυτά τα υπέροχα σκαριά ταξιδεύουν ξανά στη θάλασσα και μπορεί ο κόσμος να τα χαρεί. Επίσης μαθαίνουμε την αυτοσύνη που χρειάζεται για να κυβερνήσει ένα τέτοιο σκάφος, που είναι πολύ πιο δύσκολο από τα σημερινά σύγχρονα εργαλεία, στο πούμε, έτσι, που έχουμε για να κυβερνήσουμε ένα τέτοιο σκάφος. Ο αγώνας ήταν εξαίσιος, οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ ωραίες, είχαμε πολύ ωραίο άνεμο, τα κλασικά σκάφη πλέανε στον κόλπο εδώ πέρα φανταστικά. Τιμή μας που έχουμε κερδίσει αυτό το έπαθλο για την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Έχουμε αφήσει λίγο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μας πίσω για να βρεθούμε εδώ στην κλασική ρεγκάτα, η οποία ήταν και η πρώτη μας συμμετοχή εδώ. Το διασκεδάσαμε ιδιαίτερα. Στην κατηγορία των κλασικών σκαφών το βραβείο έλαβε η ΕΑΛΟ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που συνεχίζουμε τον 5ο Spetses Classic Yacht Regatta 2015. Έχουμε χτίσει τον μεγαλύτερο αναπτυσσόμενο αγώνα σκαφών στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες τέτοιου είδους σε όλο τον κόσμο. Καταφέραμε να χτίσουμε φοβερούς στόλους, ζήσαμε τρεις μέρες υπέροχης ιστιοπλοείας με το Μπογάζι των Σπετσών να γεμίζει από σκάφη που είναι παραδείγματα ναυτικής τέχνης. Οπότε είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ακόμα πιο γερά για του χρόνου. Οι κατηγορίες των καϊκιών και των λατινιών είχε έντονο συναγωνισμό και μεγάλη σπουδαιότητα, καθώς προβάλλει ταυτόχρονα την ελληνική ναυτοσύνη. Σκάφη όπως το Άι Γεώργης με κυβερνήτη τον Παναγιώτη Μαθιό και το Στρατής με κυβερνήτη τον Στρατή Ανδρεάδη έχουν αφηγηθεί στα ιστορικά καρνάκια των Σπετσών.